Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα εθνικό αγώνα. Την προηγούμενη φορά είχαμε παραδεχτεί όλοι ότι είχαμε πάει εκεί σαν δύο ομάδες. Καλό θα είναι όταν έχουμε τόσο σημαντικά παιχνίδια όπως το σημερινό Ελλάδα-Κολομβία να βάζουμε πιο πάνω την Ελλάδα παρά τις ομάδες του Survivor. Το σίγουρο είναι ότι είναι γρήγορη ομάδα, όσο τα είδαμε. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στο στόχο να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε καλύτερα ματσαρίσματα γιατί τώρα τους ξέρουμε πάνω κάτω. Αυτή τη φορά πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένοι, να δούμε όλοι μαζί το στόχο, να συζητήσουμε για το στόχο και για το παιχνίδι και να φέρουμε την νίκη από κοινού όλοι μαζί. Είναι από τους αγώνες που λες, μην μοιάζει το έπαθλο. Ναι. Πρέπει να κερδίσουμε. Μου αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Παρόλο που, και... που έχει δυνατή ομάδα Κολομβία, νομίζω είμαστε καλύτεροι. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε σήμερα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Να προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και αν η αντίπαλη ομάδα καλύτερη, ας χάσουμε. Αλλά το να χάσουμε επειδή είμαστε διαχωρισμένες δύο ομάδες και έχουμε τους εγωισμούς μας πιο πάνω από το παιχνίδι, είναι πολύ άσχημο. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να κερδίσουμε, γιατί αυτή τη φορά πρέπει να κερδίσουμε. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε λίγη ώρα φεύγουμε για τον αγώνα Ελλάδα-Κολομβία. Το περίμενα αρκετό καιρό, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι οι πιο όμορφοι αγώνες. Είμαι πανέτοιμη, είμαι υγιής, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Έχετε ήδη καταλάβει πως σήμερα έχουμε αγώνα Ελλάδα-Κολομβία! Οι Έλληνες παίκτες είναι έτοιμοι, σωστά! Σωστά! Τέλεια! Οι Έλληνες παίκτες έχουν έρθει αποφασισμένοι! Πάμε Μιχάλη! Πάμε Ελλάδα να συνεχίσουμε δυνατά! Ένα πραγματικό ντέρμπι από την αρχή του σημερινού αγώνα.